Είναι σαφές ότι ο διπλωμάτης, αυτός που αισθάνεται την αποστολή του, έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα, και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στη δίνη όλων αυτών των διεθνών εξελίξεων, που δυστυχώς δεν προϊονίζονται κάτι καλό για το μέλλον της ανθρωπότητας και την ειρήνη, εκτός εάν συνέλθουμε το συντομότερο δυνατό. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει όμως αυτή την ώρα, χάρη στην εξωτερική της πολιτική, μια γεωστρατηγική θέση, η οποία της επιτρέπει πραγματικά και να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και τα εθνικά της δίκαια και ταυτοχρόνως να μπορεί να έχει λόγο. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι η έκταση, το έδαφος δηλαδή και ο πληθυσμός, είναι η σημασία που έχει μια χώρα για να μπορέσει να συμβάλλει και εκείνη στην εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης. Ανάμεσα στην ένταση και στον πόλεμο και στη διπλωματία, εμείς, το Υπουργείο μας, ο Πρόεδρος μας και εγώ προσωπικά, επιλέγουμε τη διπλωματία. Η διπλωματία είναι ο τρόπος για να μπορούμε να λύνουμε τα πιο δύσκολα προβλήματα χωρίς να τα κοινοποιούμε πάντα. Η διπλωματία είναι η μέθοδος με την οποία αναπτύσσουμε και αναδεικνύουμε τη θέση της χώρας μας διεθνώς, της ενισχύουμε το ρόλο. Βρεθήκαμε σε δύσκολες στιγμές την τελευταία δεκαετία. Σήμερα η αναγνώριση στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε στην τελευταία δεκαετία. Το Υπουργείο μας εδώ και 3 χρόνια αναλύει το ότι ζούμε σε μια περιοχή αστάθειας, το τρίγωνο της αστάθειας Λιβύη, Ιράκ, Συρία και Ουκρανία και αποτελούμε τον πιο σταθεροποιητικό παράγοντα σε όλη αυτή την περιοχή. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια 3 ισχυρούς με σοβαρές συνέπειες πολέμους. Έχουμε πολλαπλούς εμφύλιους στην περιοχή. Έχουμε και πολιτική αστάθεια όπως έχουμε στην Τουρκία.